Σοφιά είναι η πρώτη πόλη της ανεργίας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είστε σε λάθος κατεύθυνση με το, στο πρώτο συμβούλιο που έκανε ο πρόεδρος του νομικού προσώπου να προτείνει να πωλήσουμε προσωπικό. Και εσείς τρίτη συνεδρία στο νομικό πρόσωπο, τετάρτη το φέρετε να το επικυρώσουμε το δημοτικό συμβούλιο. Θα συμφωνήσουμε τον συνάδελφο τι ενέργειες κάνατε ώστε να βρεθούν χρήματα. Από πληροφορίες που έχω, δήμαρχο της περιοχής μας πήρε 100.000 ευρώ από τον Υπουργό Εσωτερικών, είναι δήμαρχο σε 5 χωριά. Εσείς δεν πήγατε, κύριε Πρόεδρε, στην Αθήνα. Είπα στο προηγούμενο συμβούλιο ότι πρέπει να κινήσετε μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών και πολλοί συνάδελφοι έξω με χλέβασαν και με κορόιδεψαν. Αν πηγαίνατε εσείς, αναλογικά θα παίρνατε πάνω από 1 εκατομμύριο. Και θα είχαμε λύσει το πρόβλημα και των πεζικών σταθμών, θα δίναμε τα λεφτά, θα περνούσε ο χρόνος, θα έλεγε το πρόγραμμα και θα τελείωνε η ιστορία. Επίσης, θέλω να απευθυνθώ στον συναδέλφο, όλους τους δημοτικούς συμβούλους, να με συγχωρείτε, δεν ξέρω, στέλνετε σαν συμβούλοι με 5 τετραετίες εκλεγμένος δήμαρχος, σας παρακαλώ, μην ψηφίσετε ποτέ άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του. Είναι το χειρότερο πράγμα. Υπάρχουν χείρες που σπουδάζουν παιδιά, στηρίζονται σε αυτό το μισθό. Υπάρχουν οικογένειες με άτομα άρρωστα στις οικογένειες που ζουν με αυτόν τον ένα το μισθό. Απευθύνομαι σε όλους τους συναδέλφους για αυτό το πράγμα. Μην ψηφίσετε ποτέ να χάσει άνθρωπο στη δουλειά. Αυτά από τα νομικά δεν τα ξέρω, δεν θέλω να πάρω το λόγο να πω.